θέτουν παιδιά θύματα κακοποίησης από αδικήματα εις βάρος τους σε ένα πιο προστατευμένο περιβάλλον, σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον, για να μπορέσουμε να δώσουμε έμφαση εκεί που πραγματικά μπορεί να πληγεί ένας ανήλικος, στο πολύ ευαίσθητο κομμάτι της ψυχολογίας του. Και όλα αυτά, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, είναι η πραγματική πρόοδος που κάποιοι δήθεν ευαγγελίζονταν ως προοδευτικό κόμμα. Πρόοδος είναι να ενισχύεις τα άτομα με αναπηρία. Πρώτη φορά υπάρχει εθνικό σχέδιο δράσης για τα άτομα με αναπηρία. Πρόοδος είναι να ενισχύεις τα θύματα βίας, ανήλικα, γυναίκες, θύματα ευάλωτα στην ελληνική κοινωνία. Πρόοδος είναι να έχεις εθνικό σχέδιο για την ψυχική υγεία. Πρόοδος είναι να προσέχεις τα θέματα ισότητας ως κόκκινο οφθαλμού στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματική πρόοδος. Δεν είναι πρόοδος αυτό που ευαγγελιζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας και σήμερα το εφαρμόζει στη Βουλή, που απέχει πλέον των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, στην ουσία εξευτελίζοντας τον ρόλο των κοινοβουλευτικών κομμάτων μέσα στη Βουλή. Για ποιο λόγο? Για να πλήξει τι? Μια εκλεγμένη κυβέρνηση από τον ελληνικό λαό και έναν ισχυρό και δυνατό πρωθυπουργό που ξέρει ο κύριος Τσίπρας ότι θα χάσει τις εκλογές και για αυτόν τον λόγο προσπαθεί με κάποιους ακτιβισμούς να δημιουργήσει μία αναμπουμπούλα, γιατί το έχουν πει πολλές φορές ότι η κανονικότητα δεν είναι το καλύτερο περιβάλλον για να δημιουργήσουν αυτές οι δυνάμεις. Εμείς, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, επενδύουμε στη σταθερότητα, στην υπευθυνότητα, στο μέτρο, στις πραγματικές πολιτικές που είναι ωφελείς για τους πολίτες και την κοινωνία.